του 2020 επισκέφθηκα την Εθνική Αντιπροσωπεία με την ιδιότητά μου ως μέλος του Κολεγίου των Επιτρόπων και ως ο πρώτος Έλληνας Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ένταξη της χώρας στην Ενωμένη Ευρώπη. Είχα πει τότε και επαναλαμβάνω και σήμερα ότι για μένα αυτό είναι μια τιμή, μια μεγάλη τιμή που φέρω με μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Η Τουρκία αποτελεί έναν ιδιαίτερο παράγοντα, έναν ιδιαίτερο και κρίσιμο παράγοντα. Η δήλωση του Μαρτίου του 2016, που γίνεται 5 χρονών αυτό το Μάρτιο, παραμένει στο τραπέζι, παραμένει έγκυρη και πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται πλήρως. Πρόκειται για μια συμφωνία αμοιβαίας εμπιστοσύνης που απαιτεί συνεχείς προσπάθειες από όλες τις πλευρές. Αυτό ήταν το μήνυμα που μετέφερα στον πρόεδρο Ερντογάν κατά τη συνάντησή μας στην Άγκυρα τις πρώτες κιόλας μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου και είναι ακριβώς το ίδιο μήνυμα που επανέλαβα στον Υπουργό κύριο Τσαβούσογλου όταν ζήτησα να με δει πριν λίγες μέρες στις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα έχει και θα έχει την πλήρη στήριξη της Ευρώπης για την τήρηση των δεσμεύσεων των τουρκικών αρχών και τη συνέχιση των επιστροφών από την Ελλάδα. Βλέπουμε αυτό το θέμα ως ένα αμιγώς ευρωπαϊκό ζήτημα, όχι ως μια ελληνική προτεραιότητα. Σκοπεύουμε να λάβουμε υπόψη όλες τις σχετικές διμερείς εξελίξεις με την Τουρκία στην έκθεση που θα παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου. Και είναι σημαντικό ότι αυτή η συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, για την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης, όχι απλώς έχει αρχίσει, αλλά κορυφώνεται. Τον περασμένο χρόνο πετύχαμε μια θεμελιώδη, κρίσιμη, συμβολική αλλαγή σε αυτό το πεδίο. Πριν ακριβώς ένα χρόνο, στον Εύρο, μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και σε μια χωρίς προηγούμενο κίνηση, τους 4 επικεφαλείς των ευρωπαϊκών θεσμών στείλαμε ένα ξεκάθαρο, πολιτικό, ηχηρό μήνυμα «Erga omnes», ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, ότι η Ευρώπη δεν απειλείται και σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψει την πολιτική εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Με ρομαντισμό όμως δεν πετυχαίνονται οι ευρωπαϊκές συμφωνίες. Οι ευρωπαϊκές συμφωνίες θέλουν να κάνουμε όλοι ένα βήμα μπροστά και να συναντηθούμε εκεί που πρέπει. Και το εκεί που πρέπει είναι ο διάδρομος προσγείωσης που φτιάξαμε στις 23 Σεπτεμβρίου για το Σύμφωνο Μετανάστευσης. Πρέπει λοιπόν τις παθογένειες του τώρα να τις αντικαταστήσουμε με αυτό το συνεκτικό πλαίσιο του αύριο. Το οποίο, ξαναλέω, άκουσα πολλές φορές, και όχι μόνο από μια πτέρυγα της Βουλής, τον όρο «αποθήκη ψυχών», ότι το σύμφωνο θα δημιουργήσει μια αποθήκη ψυχών. Θα μου επιτρέψετε τη διαπίστωση ότι το ισχύον μη σύστημα δημιουργεί αποθήκες ψυχών. Η Ευρώπη θα παραμείνει ένας προορισμός ασύλου. Όποιος φεύγει, ξεφεύγει από τη δικτατορία, από το κυνηγητό, από την καταπίεση, θα έχει τη βεβαιότητα ότι η Ευρώπη θα είναι μια αγκαλιά ασύλου. Αλλά όποιος δεν έχει δικαίωμα προστασίας ασύλου στην Ευρώπη, θα επιστρέφει στις χώρες προέλευσης και διέλευσης.